Σήμερα κρατή μου είναι μία από τι πέντε φορέ που γιορτάζει η Μαρία, η Δέσπινα, ο Μάριο, η Παναγιώτα και όλοι οι υπόλοιποι ευνοούμενοι. Όλο ο κόσμο γιορτάζει μια φορά το χρόνο και αν η γιορτή τη Μαρία είναι σαν πολιτικό σε εκδήλωση. Κάθεται όπου και όποτε θέλει. Επίση σήμερα γιορτάζει ο Τσαμπίκο και η Τσαμπίκα, οι οποίοι φέρουν έτσι μια αδιόρα τη σχέση με τα σταφύλια. Αχ, να είχαμε ένα τσαμπίκο από εκείνο το λευκό τοξινό που δεν ξέρω πώ το λένε. Επίση γιορτάζει η καλαμιώτησα και η καλαμία. Αλλά όχι στα ορεινά και στα παράλια, η καλαμία γιορτάζει μονάχη τη στον κάμπο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κυστική σύνο. Η οποία μπορεί να ακούγεται σαν ένωση κατοικιών, αλλά δυστυχώ δεν είναι. Πρόκειται για μια ανίατη, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή, μη μεταδοτική ασθένεια. Επίση, είναι η Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπεία, όπω και η Διεθνή ημέρα Εξάλληψη του Αναλφαβητισμού. Έννοια η οποία, όταν ήμουν μικρό, νόμιζα ότι ήταν το να βάζει τα γράμματα με λάθο σειρά. Δηλαδή ότι ο Αναλφάβητο τα ξέρει όλα τα γράμματα, αλλά δεν ξέρει ποιο μπαίνει πρώτο. Α πούμε, Β, Δ, Α, Ζ, Ε, ξέρω εγώ. Εσεί που γελάτε μαζί μου, να σταματήσετε, σα παρακαλώ. Ο Αναλφάβητο πρώτο στο β, Βαλέτο. Το 1500. 1670, οθωμανικέ δυνάμει του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία. Η άλωση τη Λευκοσία σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρο το νησί. Σαν σήμερα, το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτε εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνα. Αλήθεια τώρα. Δεν θα πάψουν να μα εκπλήττουν οι φίλοι μα οι Αμερικανοί με το πόσο εύκολα εφευρίσκουν πρωτότυπε αιτίε και αφορμέ για να εισβάλλουν σε άλλε χώρε. Το 1925 θα γεννηθεί ο Πίτερ Σέλλερ, Βρετανό, κυρίω κωμικό ηθοποιό, ο οποίο μνημονεύεται για το ρόλο του επιθεωρητή Jack Clouseau στη σειρά ταινιών Ross Πάνθυρα. Πιστό σε έναν άγραφο κανόνα που λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μα κάνουν επί να γελάμε έχουν μια πολύ θλιβερή ζωή να μα διηγηθούν από τα παρασκηνία και πίσω. Το 1930 ο μηχανικό Richard Drew που εργάζεται στην εταιρεία 3M εφευρίσκει τη διαφανή κολλητική ταινία ή αλλιώ tape, ή αλλιώ Πιστφίξ ή αλλιώ Ταινία για τι Κάσε. Ούτε ο Μπάμπη ο Σουγιά τόσα ονόματα. Το 1968 γεννιέται ο Μάρκο Εφερλή, πειραματικό, φυσικό βραβευμένο με νόμπελ λογοτεχνία και 2 έμι ω πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Τι δηλαδή, τα το δικά του αστία είναι καλύτερα. Το 2008 Αυγούστου θα φύγει από τη ζωή ο Βασίλη Ραφαλίδη, μια σημαντική μορφή τη ελληνική διανόηση. Υπήρξε δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφου. 8 Αυγούστου του 2003, ο Ντέιβιντ Μπόουι γράφει ιστορία, καθώ δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφου του κόσμου και οι θεατέ έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσει. Σίγα. Αυτό το κάνουμε στο ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 60. Αυτά τα ολίγα και σήμερα. Θα κρατήσουμε ότι αναφέραμε σε ένα κείμενο τη λέξη Peter Sellers, Μάρκο Σεφερλή και κωμικό. Πόσο τολμηροί είμαστε πια. Ότι ω ο θα ακούσουμε πω οι Αμερικανοί εισέβαλαν στην τάδε χώρα επειδή ο τάβρο είναι το κυρίαρχο ζώδιο του ή επειδή ένα φράγκο κάνει βιολέτα, τσίνκο λελέτα, τσίνκο λελέτα και αυτή η τιμή υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία. Και τέλο κάτι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Βασίλη Ραφαϊλίδη με μια δικιά του σκέψη. Οι άνθρωποι που αγαπάνε τα βιβλία δεν έχουν πολλέ ανάγκε και κυρίω δεν έχουν ηλίθιε ανάγκε. Πάντα ονειρευόμουν για τον εαυτό μου το ανύπαρκτο επάγγελμα του αναγνώστη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μα να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Και διαβάζοντα, γράφει ιστορία να ξέρει. Και αν όχι, κάνει χτύμα σου την ήδη καταγεγραμμένη.